Σήμερα είμαστε εδώ για να κάνουμε τον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής το προηγούμενο δίμηνο. Είναι η δεύτερη ουσιαστικά συνέντευξη που δίνω επί όλων των θεμάτων που απασχολούν τους δημότες μας. Ξεκινάμε από τα γενικά. Πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να επανασυνιστήσει την Δημοτική Αστυνομία, η οποία είχε καταργηθεί από το 2014. Δυστυχώς, παρά το γεγονός από το 2015 είχε γίνει ο νόμος, καθυστερήσαμε πολύ σαν Δήμος, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουμε να δώσουμε αιτήματα πρόσληψης στην κυβέρνηση, που θα προσληφθούν 2.000 άτομα για όλη την Ελλάδα, ο Δήμος Κορινθίων είναι εκτός. Εν πάση περιπτώσει, τώρα με τη νέα διοίκηση πήραμε την απόφαση, ακολουθεί τη διαδικασία Υπηρεσιακό Συμβούλιο και ΦΕΚ και εύχομαι και ελπίζω να μας εγκρίνει η κυρία Κεραμέο στην πρόσληψη 12 ατόμων που ζητάμε, γιατί χωρίς Δημοτική Αστυνομία είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Βέβαια, οφείλω να πω και τα πράγματα με το όνομά τους, δεν θα γίνει ως διαμαγείας αύριο το πρωί πρόσληψη. Όταν θα γίνει ΦΕΚ, θα παρέλθει περίπου 12 με 15 μήνες, ίσως και 18 μήνες, γιατί είναι διαδικασίες ΑΣΕΠ, είναι διαδικασίες εκπαίδευσης, πρακτικής εκπαίδευσης σε δύο εκπαιδευτικά κέντρα στην Ελλάδα και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα τραβήξει πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, μπήκε το νερό στα βλάκι. Δεύτερο θέμα διοικητικό είναι η ίδρυση του ΚΕΠ εδώ στο Δημαρχείο, στο ισόγειο του Δημαρχείου. Μετά τα δύο ΚΕΠ που έχουμε, ένα στο Συγκισμό και ένα στο κέντρο στην Οδό Κωστή Παλαμά, αποκτήσαμε και τρίτο που πήρε και αυτό τη διαδικασία θερμοθέτησης με ΦΕΚ στο Δημαρχείο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας. Αδελφοποιήσεις. Όπως είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά, τη Δευτέρα έχουμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για σύσταση επιτροπής αδελφοποιήσεων. Προχωράμε. Είναι 3-4 πόλεις που θα έρθουν θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο προσεχώς. Η μία είναι η Γκαλατίνα στην περιοχή της Νότιας Ιταλίας με έντονο ελληνικό χρώμα. Είναι στην Ουγγαρία με πρόταση της πρεσβείας της Ουγγαρίας. Την Αρμενία με πρόταση του Αρμένη πρέσβη που πρόσφατα επισκέφθηκε την πόλη μας. Και συνεχίζουμε στο επόμενο θέμα που είναι η σύσταση του αναπτυξιακού οργανισμού Δημόπρακτο, το Περίανδρος. Μετά τον Δημόπρακτο ο Δήμος πήρε απόφαση, ήδη έγινε έγκριση από την αποκεντρωμένη και μένει τώρα να εγκριθεί και το μετοχικό κεφάλαιο τη Δευτέρα που έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει και τη συμβολογραφική πράξη λειτουργίας του Περίανδρου που θα είναι μέτοχος μόνον ο Δήμος Κορινθίων. Τέλος, στα διοικητικά, οφείλω να πω ότι την Δευτέρα μετά από πολύ αγώνα, περίπου 3,5 με 4 μήνες, έρχεται και το θέμα της έγκρισης κανονιστικής των κοινόχρηστων χώρων. Θυμάστε τότε που είχαμε πάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για διαπαραταξιακή, για διαβούλευση με τους καταστηματάρχες, έγιναν όλα αυτά. Υπάρχει το σχέδιο της κανονιστικής όπως έχει προταθεί πρωτίστως από τις υπηρεσίες του Δήμου τεχνική και οικονομική, στη συνέχεια με πολιτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτικών Συμβούλων που μετέχουν στην Επιτροπή που έχει συσταθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τη Δευτέρα λοιπόν παίρνουμε τις αποφάσεις για όλο το Δήμο Κορινθίων, όχι μόνο για το κέντρο, όχι μόνο για τις πεζόδρομους, θα είναι και για τα Καλάμια, θα είναι για την Αρχαία Κόρινθο, για τις παραλίες, για όλα τα χωριά. Τη Δευτέρα λοιπόν αποφασίζουμε και περί του κανονισμού. Πολιτιστικά, οφείλω να πω ότι αυτό το πεντάμινο και παρά το γεγονός ότι αργήσαμε πάρα πολύ να έχουμε προϋπολογισμό, εγκεκριμένο προϋπολογισμό, για πολλούς λόγους που δεν είναι η ώρα να τους πω εδώ, κάναμε 4 πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις οι οποίες άφησαν το αποτύπωμα της νέας Δημοτικής Αρχής. Καταρχήν κάναμε το καρναβάλι εθελοντικά με 30 αποκριάτικες εκδηλώσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη του Δήμου με πρωτοβουλία του Παναγιώτη του Λαμπρινού και την ομάδα εθελοντών που είχε συσταθεί και βεβαίως με την βοήθεια όλων των πολιτιστικών και όχι μόνο φορέων του Δήμου μας. Δεύτερη εκδήλωση και η οποία είχε πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν η τιμητική διάκριση
των πυροσβεστών, των δασοπυροσβεστών και των αεροπόρων της μοίρας της Ελευσίνας που καταπολεμούν τις φωτιές στα δάση της Ολυγίας πρωτίστως και της Θενέας στη Φανερωμένη. Ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση, είχε αρκετά χρόνια να γίνει και ήταν τιμή για μας να βραβεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν και τη ζωή τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Η τρίτη ήταν η άφιξη της Ολυμπιακής Φλόγας στην πόλη μας και η διανυκτέρευση στην πόλη μας, πράγμα που είχε να γίνει πάνω από 20 χρόνια. Πράγματι διαφημίστηκε η πόλη σε όλο τον κόσμο, είδατε διεθνή κανάλια, ήταν μια λαμπρή τελετή, άφησε το αποτύπωμά της η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή Λάμπα Διδρομίας στην πόλη μας. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Νίκο τον Ξυλούρη για άλλη μια φορά, γιατί συνέβαλε τα μέγιστα για να γίνει αυτή η διαδικασία, άφιξη και διανυκτέρευση στην πόλη μας, με την φιλοξενία εννοείται όλων των μελών των επιτροπών. Τέλος, το τέταρτο είναι η διοργάνωση, συνεχίσαμε το φεστιβάλ, νεανικό φεστιβάλ αρχαίου δράματος που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή και είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, πάνω από 300 άτομα ήρθαν από πολλές πόλεις της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Ιταλίας, οι παλιές αποικίες της Κορίνθου, που συνάμα δημιουργήσαμε και το δίκτυο πόλεων αποικιών Κορίνθου. Υπογράψαμε την πρώτη ιδρυτική πράξη και θα ακολουθήσουν και αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για να έχει και ένα θεσμικό χαρακτήρα. Σχετικά με τον πολιτισμό βέβαια κάναμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω ομόφωνη, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος, δεν το θυμάμαι καλά, παραχωρήσαμε όλους τους χώρους που είναι διαθέσιμοι από πλευράς Δήμου στους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους με ισονομία, δικαιοσύνη και πλήρη διαφάνεια. Όπως θα είδατε δεν ακούστηκε κιχ. Όλοι είναι ικανοποιημένοι γιατί στο μέτρο του δυνατού όλοι πήραν και ένα χώρο για να στεγάζουν τις δράσεις τους στον πολιτισμό. Και τέλος σας λέω ότι και για το φετινό καλοκαίρι ήδη έχουμε πάρει την πρώτη απόφαση για τον πολιτιστικό Μάιο. Συνεχίζουμε την προσεχή εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις εκδηλώσεις του Ιουνίου και σε κάθε μήνα υπάρχει πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων τόσο του Δήμου όσο και των φορέων, είτε με συνδιοργάνωση είτε με επιχορήγηση εκ μέρους του Δήμου. Πάμε στην κοινωνική πολιτική. Αυτό το δίμηνο είχαμε την έγκριση της μείωσης των δημοτικών τελών ίδρυυσης από 20 έως 50%. Οι χαμηλές κλίμακες μειώθηκαν 50%. Όπως είχαμε δεσμευτεί στους πολίτες μας προεκλογικά, το κάναμε πράξη. Και παρά τον πόλεμο που υποστήκαμε από πολλές πλευρές για την ακύρωση της απόφασης για κάποιες νομικές ατέλειες που θεωρούσαν, η απόφαση ξαναήρθε, απλώς για ένα τρίμηνο οι δημότες έχασαν την δυνατότητα να έχουν μειωμένο δημοτικό τέλος ίδρυυσης και αποχέτευσης στους λογαριασμούς τους. Εγκρίθηκε και από τους επόμενους λογαριασμούς θα δείτε τις μειώσεις όπως τις έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο σε έγκριση αυτής. Προχθές μειώσαμε τα δημοτικά τα τέλη τροφείων για τους παιδικούς σταθμούς και εδώ μείωση περίπου 50% για όλες τις κοινωνικές τάξεις ανάλογα με το εισόδημα, περίπου 50% μείωση και απαλλαγή μέχρι 30.000 εισόδημα για τις μονογονεϊκές οικογένειες, τις πολύτεχνες, τις τρίτεχνες και τους ΑΜΕΑ όπως αναφέρονται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και βέβαια, επειδή τη Δευτέρα θα έχουμε την κανονιστική των κοινόχρηστων χώρων, επισημαίνω και εδώ την σημαντική μείωση 50% των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες. Μαζί πάμε όλοι. Δεν πάει ο καθένας μόνος του. Γι' αυτό και θα δείτε και την απόφαση της Επιτροπής Κατάληψης Κοινόχρηστων Χώρων ότι θα έχει στα περισσότερα θέματα ομοφωνία. Όλα με κανόνες όμως. Τέλος σας ενημερώνω ότι είναι στις προθέσεις και ήδη εργαζόμαστε γι' αυτό μέχρι το Σεπτέμβρη να έχουμε λειτουργία 3 νέων παιδικών σταθμών. 3 νέων παιδικών σταθμών, όχι σαν κτηρίων, και σαν κτηρίων, αλλά σαν
θεσμών. Στο Σοφικό θα λειτουργήσει επιτέλους ο παιδικός βρεφονηπιακός σταθμός. Είμαστε στη διαδικασία, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, ο Γιάννης Τσάκωνας, με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, να πάρουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις. Έχουν τελειώσει σχεδόν οι διαδικασίες. Μένουν εξωτερικά να κάνουμε κάποιες διαδικασίες για να διαχωριστούν από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, όπως απαιτεί ο νόμος. Και από Σεπτέμβρη, πρώτα ο Θεός, θα λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός του Σοφικού. Επίσης, είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσει ο βρεφονηπιακός των Αθηκίων, είναι έτοιμος, μόνο το ρεύμα μένει να συνδεθεί, και κατά 90% και ο βρεφονηπιακός σταθμός στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος όμως θα είναι μεταστέγαση ουσιαστικά από τον τρίτο δημοτικό παιδικό σταθμό στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, που σήμερα είναι χώρος ιδιωτικός, μισθωμένος από τον Δήμο. Θα μεταφερθεί ουσιαστικά, μένουν γύρω στο 10% εργασίες, πιστεύω μέχρι το Σεπτέμβριο να έχει τελειώσει. Και αν δεν είναι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο θα είναι έτοιμος και αυτός. Άρα τρεις νέοι παιδικοί σταθμοί θα δοθούν σε χρήση για τα βρέφη, για τα νήπια, για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς. Επιχορηγήσεις συλλόγων. Αυτό το δίμηνο για πρώτη φορά έγκαιρα, τόσο έγκαιρα δεν γινότανε, αμέσως με την έγκριση του προϋπολογισμού κάναμε πράξη αυτό που λέγαμε έγκαιρα και αυξήσεις στις επιχορηγήσεις των συλλόγων πυροπροστασίας και δασοπροστασίας. Θα είδατε τότε που πήραμε την απόφαση πριν δύο μήνες σχεδόν, 50% αύξηση στους συλλόγους αυτούς, στις επιχορηγήσεις των συλλόγων αυτών, όλοι ικανοποιημένοι, και το κυριότερο θα σας έλεγα εγώ, έγκαιρα, για να μπορούν, ήδη δύο σύλλογοι έχουν εισπράξει κιόλας στην επιχορήγηση για να μπορούν μέσα στο καλοκαίρι να καλύψουν τις δαπάνες σε καύσιμα και σε διάφορες άλλες δράσεις που έχουν σαν σύλλογοι με την βοήθεια πάντα του Δήμου. Τέλος, ενημερώνω ότι και οι επιχορηγήσεις των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, που θα είναι αυξημένες και αυτό στο μέτρο του δυνατού, για φέτος τουλάχιστον, θα γίνουν πάλι έγκαιρα. 15 Ιουλίου θα βγει και σχετική ανακοίνωση από το Δήμο να προσκομίσουν όλοι τις αιτήσεις. Αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, 15 Ιουλίου θα έρθει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιχορήγηση. Έγκαιρα για να προγραμματίζουν όλοι και τις δράσεις τους. Καθαριότητα. Τι έγινε αυτό το δίμηνο? Έγινε ένας μεγάλος αγώνας για τα ογκώδη. Εκεί είναι το βασικό, ήταν το βασικό πρόβλημα. Οφείλω να πω ότι τα ογκώδη ως διαμαγείας εξαφανίστηκαν χωρίς κόστος για το Δήμο. Έκανε τιτάνια προσπάθεια ο Αντιδήμαρχος ο Ανδρέας Οπούλος με νόμιμες διαδικασίες, και τα ογκώδη 4 μηνών στο τέλος της Δημοτικής Αρχής Νανόπουλου και τους 4 πρώτους μήνες της Δημοτικής Αρχής της δικής μας, 8 μήνες ουσιαστικά, χωρίς σύμβαση, εξαφανίστηκαν. Και αυτό έχει σημασία, και εξαφανίστηκαν νομίμως. Μην φαντάζεστε ότι γίνανε πολλά πράγματα εκτός διαδικασιών. Περάσαμε και τις πάγιες προκαταβολές των προέδρων των κοινοτήτων, που λέγαμε μέχρι τώρα ότι είχαμε μία πάγια προκαταβολή για κάθε πρόεδρο. Εμείς είπαμε προεκλογικά και το κάνουμε πράξη, 3 πάγιες προκαταβολές στους προέδρους των κοινοτήτων. Έχουμε εμπιστοσύνη, το κάναμε. Ήδη η πρώτη έχει δοθεί και σας πληροφορώ ότι στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή τη Δευτέρα δίνουμε και δεύτερη σε όσους προέδρους έχουν απορροφήσει ήδη τα κονδύλια αυτά για την βελτίωση της καθημερινότητας στα χωριά. Τέλος, είμαστε στη φάση με την εγκατάσταση των υπηρεσιών, της υπηρεσίας καθαριότητας, αλλά και των συνεργείων από τον χώρο της οδού Αδημάντου στο χώρο του στρατοπέδου. Χθες είχαμε την αναγκαία σύσκεψη με τους αντιδημάρχους και τους διευθυντές για να μεταφερθούν, να γίνει περίφραξη του χώρου που μας έχει παραχωρηθεί από το ΤΕΘΑ και να γίνουν και οι ανάλογες διαρρυθμίσεις εντός των κτηριακών εγκαταστάσεων που μας έχουν παραχωρηθεί για να μπορούν να στεγάζονται οι υπηρεσίες και τα συνεργεία. Λιμενικό ταμείο. 2 θέματα εδώ για το λιμενικό ταμείο. Εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα από το Δημοτικό Συμβούλιο η τροποποίηση του Master Plan και της χερσαίας ζώνης λιμένος προς όφελος του Δήμου. Ουσιαστικά αφορά την οδό Αγίου Νικολάου, η οποία ενώ ήταν χερσαία ζώνη αποδίδεται στο Δήμο. Και δευτερευόντως αφορά την Μαρίνα, που σας λέω ότι η Μαρίνα
Θα προχωρήσουμε σε ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την επόμενη εβδομάδα πιθανόν, μέχρι τις 20 Ιουνίου θα το έχουμε βγάλει στον αέρα. Οφείλω να πω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία δεν μας άφησαν την δυνατότητα να λειτουργήσουμε, γιατί διαπιστώθηκε ότι το μόνο που έχει γίνει είναι από το 2014 ένα ΦΕΚ έγκρισης του Master Plan του λιμένος Κορίνθου, που έχει το σημερινό λιμάνι, έχει την μαρίνα, έχει το αλλιευτικό καταφύγιο, αλλά δεν είχε γίνει ποτέ η χωροταξική μελέτη για τους συγκεκριμένους άξονες της λιμενικής πολιτικής. Απαιτείται μια άλλη μελέτη, μια νέα διαδικασία και ένα νέο ΦΕΚ. Δυστυχώς αυτά δεν υπήρχαν, τώρα τα είδαμε κι εμείς, όπως επίσης υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώτες για την κατασκευή της μαρίνας. Μιλάμε για το πακέτο ανάθεσης εκπόνησης μελέτης, κατασκευής του έργου και διαχείρισης με αντάλλαγμα για το Δήμο. Αυτά όλα θα γίνουν από ιδιώτη, αφού γίνει η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ιδιώτες και καταλήξουμε σε κάποιον εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου, για να έχουμε το αναγκαίο αποτέλεσμα. Ενημερώνω λοιπόν ότι πάμε λίγο πίσω, διότι δεν υπήρχαν όλες οι αναγκαίες μελέτες για να προχωρήσει το θέμα. Δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης Κορίνθου. Πριν λίγες ημέρες υπεγράφησαν 3 συμβάσεις συνολικά για τα αποχετευτικά λιμάτων της περιοχής του Σαρονικού. 6,5 εκατομμύρια αφορά το έργο της αποχέτευσης λιμάτων Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου, Γαλατάκη, Αλμυρί, Λουτρά, και 6,5 εκατομμύρια ο κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός από την Αλμυρί μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους, και 4,5 εκατομμύρια, 4.600 για την ακρίβεια, για το αποχετευτικό Ισθμίας και Καλαμακίου. Αυτές οι συμβάσεις ήδη υπεγράφησαν, οι εργολάβοι είναι έτοιμοι να αρχίσουν, ο κεντρικός αγωγός θα αρχίσει από τον βιολογικό των Αγίων Θεοδόρων και θα έρχεται προς Ισθμία και στη συνέχεια Αλμυρί. Το έργο της κοινότητας Γαλατακίου θα αρχίσει από την περιοχή πάνω από την ζώνη της οδού Επιδαύρου, Ισθμού Επιδαύρου, για να μην έχουμε τα προβλήματα το καλοκαίρι, για να μπούμε το χειμώνα στην περιοχή των Λουτρών και της παραλίας της Αλμυρής. Ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι όχι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και αναπτυξιακό για την περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι δίνει άλλες διαστάσεις στην ανάπτυξη του τουρισμού. Επίσης, στην ΔΕΙΑΚ προχωράμε το ολιστικό σχέδιο διαχείρισης των νερών. Είναι ένα έργο σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας και ιδιαίτερα με τον Νίκο τον Ταγάρα, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω, 50 εκατομμύρια, τα οποία είναι για 4 άξονες. Αποχέτευση λιμάτων, ίδρυυση, αποχέτευση ομβρίων εντός οικιστικών ιστών και άρδευση. Σας λέω λοιπόν ότι μπαίνουν 4-5 έργα στην αποχέτευση. Τα 2 έχουμε ήδη μελέτες, είναι η αποχέτευση της Τενέας, που είναι οι κοινότητες Χιλιομοδίου, Κλένιας και Αγίου Βασιλείου. Υπάρχει η μελέτη για τα λίμματα, θα συμπληρωθεί με μελέτη για την άρδευση, να αξιοποιούμε το νερό από τον βιολογικό για άρδευση των κτημάτων. Αυτό είναι περίπου 14 με 15 εκατομμύρια. Είναι η αποχέτευση των Αθηκίων, υπάρχει η μελέτη, περίπου 6 εκατομμύρια. Είναι η αποχέτευση του Κόρφου, που δεν υπάρχει μελέτη, είναι η αποχέτευση του Σοφικού, που δεν υπάρχει μελέτη, είναι η αποχέτευση Ξαμιλίων και Ξυλοκερίζης με αγωγό που θα καταλήξει στον αγωγό της Κορίνθου, που ούτε εκεί υπάρχει μελέτη, αλλά ίσως είναι και το πιο εύκολο έργο από όλα. Και από εκεί και πέρα είναι άλλα έργα ίδρυυσης, όπως ο αγωγός, ο δίδυμος αγωγός από τη Στυμφαλία μέχρι τον Κοντόσταυλο, γιατί ο αγωγός είναι σιδερένιος από την εποχή του Τάκη του Δαλακλίδη και έχουμε σημαντικές βλάβες παρήλθαντα χρόνια, σίδερο είναι, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχουμε έναν αγωγό για να λύνουμε τα προβλήματα στην περιοχή. Το νερό του βιολογικού θα λυθεί άπαξ διαπαντός για άρδευση, μιλάω για την αξιοποίηση, με την εκτέλεση του έργου αποχέτευση λιμάτων Δημοτικής Ενότητας Άσου Λεχαίου αλλά και Βόχας του Δήμου Βέλου Βόχας, έργο 50 εκατομμυρίων που έχει καταλήξει η Επιτροπή
με δύο συμμετέχοντες, κολοσσούς. Η μία είναι η Τέρνα και η άλλη η Ιντρακάτ. Έχει καταχυρωθεί το τεχνικό κομμάτι στην Τέρνα. Έγινε στην Επιτροπή, στην ΕΑΔΙΣΥ, ένσταση και από τις δύο εταιρείες. Καταλαβαίνετε, τα συμφέροντα είναι πολλά. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της, σε 10-15 μέρες της ανεξάρτητης αρχής, να αποφανθεί ποιος θα είναι ο τελικός ανάδοχος, και εύχομαι και ελπίζω να μην έχουμε και δικαστικές εξελίξεις, γιατί θα πάμε κάποιους μήνες ακόμα πίσω. Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, που είναι προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων, τα 10 αφορούν την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού Κορίνθου Λουτρακίου, που ουσιαστικά θα μας δώσουν και τη δυνατότητα αξιοποίηση όλων των νερών για άρδευση. Σήμερα, 10 Ιουνίου, θα ανοίξουν οι προσφορές για την μίσθωση μηχανημάτων στο βιολογικό καθαρισμό για 3 χρόνια μίσθωση, για να επεξεργάζεται το νερό, να είναι νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας, αλλά δεν θα είναι η ποσότητα αυτή που θέλουμε, με αποτέλεσμα να δοθεί στον αγωγό που υπάρχει πίσω από το πεδίο βολής, στα Εξαμήλια και στην Κουτουμάτσα, να αρδεύουν. Δεν θα αρδεύουν πάνω από 4 με 5 καλλιεργητές στη συγκεκριμένη περιοχή, με το νερό που θα δοθεί μετά τις 10 Ιουνίου. Εκεί είμαστε σε επαφή με τους δύο συλλόγους, Εξαμηλίων και Κορίνθου, για να έχουν υδρονομία, να ξέρει ο κάθε ένας πότε θα ποτίζει και ποιες ώρες. Τέλος, συνεχίζει η τοποθέτηση των ψηφιακών υδρομέτρων, ένα έργο που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έχουμε φτάσει περίπου 7.500 υδρόμετρα, έχουν αντικατασταθεί τα παλιά με νέα. Έδωσα τις κατευθύνσεις να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε θα έλεγα, από τα μηδενικά, όσα υδρόμετρα παρουσιάζουν μηδενική κατανάλωση, και καταλαβαίνετε τι εννοώ, υπήρχε κλοπή νερού. Αυτά θα σταματάνε τα φαινόμενα με την αντικατάσταση με τα ψηφιακά, και θα έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας. Κλείνω με αυτό που είχα πει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι ξεκινάμε αγώνα για την ίσπραξη χρημάτων που είναι πάνω από 12 εκατομμύρια ανίσπρακτα στην ΔΕΙΑΚ. Ήδη με ενέργειές μας έφυγε η πρώτη επιστολή για τους πρώτους 22 μεγαλοοφειλέτες, μιλάμε για ποσά πάνω από 20.000, που για αρκετά χρόνια ήσαν ανίσπρακτα. Έφυγε η επιστολή με δικαστικούς επιμελητές. Πάμε για διακοπές παροχής νερού μέσα στον Ιούνιο, ορίζεται η προθεσμία, εφόσον δεν εξοφλήσουν ή δεν ρυθμίσουν τις οφειλές, και στη συνέχεια οι οφειλές αυτές μεταβιβάζονται στην ΔΟΗ για αναγκαστική ίσπραξη, καθώς και η ΔΕΙΑΚ θα ξεκινήσει και δικαστικές ενέργειες για την ίσπραξη αυτών των καθυστερημένων οφειλών. Θα ακολουθήσει το επόμενο πακέτο για μικρότερα ποσά και θα φτάσουμε μέχρι και το ποσό των 1.000 ευρώ. Δεν γίνεται, είναι άδικο, άνισο, να πληρώνει ο απλός καταναλωτής, παρά τις μειώσεις που κάναμε, τον λογαριασμό 40, 50 και 70 ευρώ, και οι μεγαλοφιλέτες να καταναλώνουν νερό, να σπαταλούν νερό και να μην πληρώνουν μία. Εδώ κάνω και την εξής παρένθεση. Υπήρχαν οφειλές, υπάρχουν οφειλές από τους ΒΤΟ φορείς που παίρνουν το νερό, δεν έχουν πληρώσει πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια δεν έχουν πληρώσει νερό που παίρνουν και το πολλούν. Αυτό θεωρείται και υπεξαίρεση, και δεν είναι μόνο οι ΒΤΟ φορείς, είναι και τα ΒΤΙΑ με τα λύματα. Μιλάμε για αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Σταματάει το φαινόμενο, η εντολή που έδωσα χθες είναι θα ξεκινήσει με τους ΒΤΟ φορείς και τους ιδιοκτήτες των ΒΤΙΟ λυμάτων, δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγονται, με αναγκαστική ίσπραξη. Ήδη δύο βιτιοφορείς έχουν έλθει, κατέβαλαν πολύ σημαντικά ποσά και ρύθμισαν τις οφειλές. Εύχομαι και ελπίζω να ακολουθήσουν και οι άλλοι. Διαφορετικά θα τους διακοπεί η παροχή νερού και η δυνατότητα να εναποθέτουν τα λύματα στο βιολογικό καθαρισμό Κορίνθου. Υπεξαιρέσεις με δημοτική αρχή Σταυρέλη σταματούν. Πολεοδομικά. Προχθές ήμουν στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, μιλήσαμε και με τον Υπουργό και με τα υπηρεσιακά στελέχη για αρκετά θέματα. Σημαντικά ήσαν το πρώτον το μουσείο που θέλουμε να κάνουμε, πολιτιστικό κέντρο προσφύγων στο συνοικισμό.
δόθηκαν οι κατευθύνσεις και προχωράει για διόροφο κτίριο με υπόγειο, όπως το είχαμε πει, έκτασης περίπου 230-240 εμβαδών κάθε όροφος, με το σχέδιο που υπήρχε, προχωράει για την έκδοση προεδρικού διατάγματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γνωμοδότηση Συμβουλίου Επικρατείας. Μετά πάμε για σημειακές τροποποιήσεις, σας αναφέρω τις πιο χαρακτηριστικές, τρεις τουλάχιστον χαρακτηριστικές. Η μία είναι στην παραλιακή οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου απέναντι από το 5ο Δημοτικό Σχολείο, προβλέπεται να γίνει, προβλεπόταν, αλλά δυστυχώς με τις σημειακές τροποποιήσεις αδικαιολόγητα, χωρίς να παίρνει κανένα την ευθύνη, έγινε χώρος κοινόχρηστος, είναι ένας χώρος, ανήκει στον ΟΑΕΔ και έχουμε ζητήσει ήδη με έγγραφο να μας παραχωρηθεί, έχουμε ζητήσει και τη βοήθεια και των βουλευτών μας και των υπουργών μας να παρεύουν να παραχωρηθεί και το Βαρθινογιάννιο Ίδρυμα έχει δεσμευτεί ότι θα κατασκευάσουμε εκεί το ειδικό νηπιαγωγείο Κορίνθου. Ίσως θα είναι και το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα, τριθέσιο ειδικό νηπιαγωγείο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου απέναντι από το 5ο Δημοτικό Σχολείο. Στο Υπουργείο ζητήσαμε την μεταφορά σε κοινοφελή χώρο για να μπορεί να γίνει χώρος παιδείας και πρόνοιας. Άλλα δύο θέματα είναι, έχουμε έρθει πίσω σε μερικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Γιατί, παράδειγμα, στη Ράχη Λεχαίου έχουμε δεσμευτεί προεκλογικά σε οικόπεδο του Δήμου, δίπλα από την Εκκλησία, σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπάρχει, να γίνει το πνευματικό κέντρο του Δήμου. Δυστυχώς ο χώρος, όλος περιέργος, εμφανίζεται στο ΦΕΚ του 2022, κανένας δεν το είδε, ως πράσινο. Άρα πρέπει να πάμε και εκεί σημειακή τροποποίηση, να γίνει οικοδομικός χώρος για να μπορεί να κατασκευαστεί το συγκεκριμένο κτίριο. Παρόμοιο ακριβώς θέμα έχουμε και στο Χιλιομόδι. Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, στο ΣΧΟΑΠ της Τενέας, δίπλα από το Δημαρχείο, που είναι ο χώρος που προβλεπόταν να γίνει πνευματικό κέντρο και Δημαρχείο, πήραμε την απόφαση να το κάνουμε πνευματικό κέντρο. Σχεδόν έτοιμη η μελέτη, μένουν μερικές πινελιές να μπουν από τους μελετητές αφού κάνουμε την αναγκαία ανάθεση. Διαπιστώθηκε και εδώ ότι ο χώρος εμφανίστηκε χώρος πρασίνου. Πώς έγιναν αυτά δεν μπορώ να σας δώσω εξηγήσεις. Είναι θέματα που αφορούν άλλους να δώσουν λογαριασμό. Σημασία έχει ότι εμείς τα βρίσκουμε μπροστά μας αυτά τα προβλήματα και απλώς μας καθυστερούν κάποιους μήνες ή ίσως και ένα χρόνο. Επίσης οφείλω να πω ότι προχωρούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια Σολυγίας και Σαρονικού. Χθες εδώ στο Δημαρχείο, παρουσία του Νίκου του Ταγαρά, έγινε η παρουσίαση των πρώτων σχεδίων που έχουν επεξεργαστεί οι μελετητές και ακολουθεί το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του Καποδιστριακού Δήμου Κορινθίων, της Ενότητας Άσου Λεχαίου και της Τενέας που έχουν ήδη γενικά πολεοδομικά. Καθορίζονται οι νέες χρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις. Ανατίθεται την επόμενη εβδομάδα, όπως με ενημέρωσαν, βγαίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Έχουν ανοίξει τεχνικές προσφορές και μένει το άνοιγμα και των οικονομικών. Οπότε μπαίνει σε σειρά όλος ο Δήμος πλέον. Θα έχουμε πολεοδομικά, εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια με προεδρικό διάταγμα μέχρι τέλος του 2025. Κυκλοφοριακές μελέτες. Ήδη εκπονείται η κυκλοφοριακή μελέτη της Κορίνθου. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Η σύμβαση υπεγράφει προς το τέλος. Συνεχίζουμε με την εταιρεία την ίδια. Εκπονεί γιατί είναι μόνο για την πόλη της Κορίνθου. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει και η πρώτη διαβούλευση να ακουστούν αμφίδρομα οι απόψεις και των μελετητών, οι οποίοι έχουν κάνει και μετρήσεις στους χώρους του Δήμου, σε όλους τους χώρους του Δήμου. Θα γίνουν οι πρώτες παρουσιάσεις, οι πρώτες ενδείξεις αν θέλετε, και θα ακουστούν και οι απόψεις των φορέων. Θα αργήσει ακόμα, θα φάμε πάνω από χρόνο για να έχουμε αποτέλεσμα, αλλά θα γίνουν αρκετές διαβουλεύσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό το εργαλείο. Εγώ θα σας δώσω ένα μήνυμα σήμερα μόνο, ότι στο κέντρο της Κορίνθου δεν θα ξαναπεράσει λεωφορείο, δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται στην οδό Δαμασκηνού και στην οδό Αποστόλου Παύλου, να διέρχονται όλα τα λεωφορεία, είτε εκτέλ, είτε τουριστικά, είτε ιδιωτικά, καθώς και φορτηγά, σταματάει με την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης. Αυτό το μήνυμα θα είναι και αλλού, θα τα δείτε, αλλά αυτό το μήνυμα σας το λέω θα είναι από τώρα. Επίσης, εγκρίθηκε, ολοκληρώθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη της αρχαίας Κορίνθου.
πέρασε και από την διαβούλευση, πέρασε από τους κατοίκους, πέρασε από το τοπικό συμβούλιο. Το έχουμε τη Δευτέρα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκριθεί και από το Δημοτικό και να πάρει στη συνέχεια τον δρόμο για την έγκριση στην αποκεντρωμένη και δημοσίευση στο ΦΕΚ. Τέλος, πάνω στα κυκλοφοριακά σας λέω ότι έχω κάνει παρεμβάσεις και θα εντείνω τις προσπάθειες για δημιουργία κόμβου στον αυτοκινητόδρομο, ένα θέμα το οποίο δεν το είδαν πολλοί συμπεριλαμβανομένου και εμένα όταν έγινε, βέβαια τότε δεν ήμουνα και τίποτα. Όταν έγινε ο αυτοκινητόδρομος, ενώ έχουμε στον κόμβο των εξαμιλίων που λέμε κοντά στον προαστιακό είσοδο και έξοδο αρκετά καλή, άριστη θα έλεγα, από και προς Αθήνα, από και προς Πάτρα, δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να μπαίνουμε ή να βγαίνουμε από την αρχαία Κόνηθο, να κάνουμε σλάλομ δεξιά-αριστερά. Όποιος δεν έχει GPS, ο ξένος δεν βρίσκει το κέντρο της πόλεως. Ζητάω, θα το φέρω και θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητάω από τους υπουργούς, έχω κάνει τις πρώτες επαφές, να μελετήσουν και να κατασκευάσουν κόμβο στο συγκεκριμένο σημείο. Εκτίμησή μου είναι προσωπική, δεν είμαι ειδικός, ότι μπορεί να γίνει ο κόμβος, έστω και μικρός, δηλαδή μία έξοδος και μία είσοδος. Έχει τους αναγκαίους χώρους, είναι θέμα βούλησης, να δοθεί στην Ολύμπια Οδό, νομίζω ότι αυτή είναι αρμόδια, να το κατασκευάσει. Είναι αδιανόητο η ιστορική πόλη της Κορίνθου να μην έχει πρόσβαση και έξοδο στον αυτοκινητόδρομο από και προς Πάτρα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Δημόπρακτος. Εγκρίθηκε πριν μερικές ημέρες, πριν ένα μήνα θα έλεγα, υπεγράφει η σύμβαση των 12 εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για το έργο ανάπλασης, όπως λέγεται, γιατί σε εμάς δεν είναι παραλιακό μέτωπο, ανάπλασης παραλιακού μετώπου Κορίνθου Λουτρακίου 12 εκατομμύρια. Υπεγράφει η σύμβαση, ήταν υποχρέωση του εργολάβου σε εντός 3 μηνών να εκπονήσει τις οριστικές μελέτες βάσει των προμελετών που είχαν γίνει, 300.000 από πλευράς Δημόπρακτου, και να τις καταθέσουμε στον ΟΣΕ, η ΓΕΑ ΟΣΕ ή όπως λέγονται αυτά τώρα, γιατί έχουμε γίνει 4-5 θυγατρικές, να πάρουμε την έγκριση και την επόμενη μέρα να μπούμε μέσα. Ο εργολάβος πράγματι τάχιστα εξεπώνησε αυτές τις μελέτες, τις οριστικές, πήγαν στην ΓΕΑ ΟΣΕ και ως διαμαγείας η ΓΕΑ ΟΣΕ, θα λέω ΟΣΕ για να μην μπερδεύουμε, τις γύρισε πίσω θεωρώντας ότι αυτές οι μελέτες δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές του ΟΣΕ. Εδώ δεν νομίζω να μου καταλογίσει και κανένας ευθύνη για το τι έγινε. Παλεύουμε με νύχια και με δόντια τις τελευταίες 10 ημέρες να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Καλέσαμε τους μελετητές που είχαν εκπονήσει τις προμελέτες, 300.000 παρακαλώ, οι οποίοι αρνήθηκαν να κάνουν νέες μελέτες με τις προδιαγραφές του ΟΣΕ, απλώς είπαν ότι θα βοηθήσουν να ανασυνταχθούν από τον ανάδοχο. Τον ανάδοχο που έχει πάρει την κατασκευή του έργου. Ο ανάδοχος δέχτηκε, φυσικά, γιατί και αυτός θα τις δώσει σε ιδιώτη, να τις κάνει, θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα, από τα απολογιστικά του προγράμματος. Και θέλω να πιστεύω ότι θα προλάβουμε να εκτελέσουμε το έργο, γιατί οι προθεσμίες τρέχουν. Το έργο είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η προθεσμία περαίωσης είναι 31/12/25. Τα μεταφέρω για να ξέρετε τις δυσκολίες που έρχομαι, τι παρέλαβα, τι μελέτες είχαν δοθεί, τι εγκρίσεις είχαμε πάρει από τον ΟΣΕ και πώς θα πορευτούμε στο μέλλον. Εύχομαι και ελπίζω να το καταφέρουμε τελικά, εγώ θα σας πω τον Οκτώβριο, επειδή θέλω να μιλάω με ειλικρίνεια και επειδή γνωρίζω διαδικασίες, να μπει μέσα ο ανάδοχος. Μακάρι να είναι και το Σεπτέμβρη. Αλλά τον Οκτώβρη, αν όλα πάνε καλά, με εγκρίσεις, με εκπονήσεις και εγκρίσεις οριστικών μελετών και εγκρίσεις από τον ΟΣΕ και το ΚΕΣΥ, Κεντρικό Συμβούλιο ΚΕΣΑ Αρχιτεκτώνων, να μπει μέσα τον εργολάβο. Αυτά και για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Μιλάω μόνο βέβαια για τη σιδηροδρομική γραμμή που μας λέει τώρα ο ΟΣΕ, τώρα το θυμήθηκε ο ΟΣΕ, ότι 2,10
από τον άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής δεν πειράζεται τίποτα. Δηλαδή 2-10 δεξιά, 2-10 αριστερά, 4-20 θα γίνει ένα απλό σκέπασμα και να φαίνονται οι γραμμές. Τώρα πού θα κάνουμε τον ποδηλατόδρομο, πού θα κάνουμε τον πεζόδρομο, πού θα κάνουμε το πράσινο, δεν μπορώ να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Αυτά όμως όφυλαν οι αρμόδιοι να τα γνωρίζουν τότε που μας δώσανε το πράσινο φως ΟΣΕ να κάνουμε το έργο και οι μελετητές να γνωρίζουν ότι αυτές ήσαν προδιαγραφές του ΟΣΕ και δεν μπορούσαμε εκεί να κάνουμε παρέμβαση. Πάμε τώρα να σας πω και μερικά έργα πριν κλείσουμε. Δημοτική αγορά. Ό,τι είχαμε πει προεκλογικά το κάνουμε πράξη. Αναθέσαμε άμεσα την στατική μελέτη. Έρχεται προσέγγιση τις επόμενες ημέρες. Σας ενημερώνω όμως ότι η στατική μελέτη έδειξε ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε έτσι όπως είναι το κτίριο νέο όροφο, πρώτο όροφο επάνω να το χρησιμοποιήσουμε για στέκη πολιτισμού όπως είχαμε σκεφτεί. Άρα θα περιοριστούμε στον υπάρχοντα χώρο και στην ανάπλαση πίσω του αίθριο με το θολωτό τζάμι όπως έχουμε πει. Μόλις παραλυφθεί η στατική μελέτη θα προχωρήσουμε στην ανάθεση της προμελέτης για να δημοπρατήσουμε το έργο με το σύστημα μελέτης κατασκευής. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έχουμε βρει και τη χρηματοδότηση 2 εκατομμύρια με το σύστημα μελέτη κατασκευή για την ανάπλαση, εξυγχρονισμό, ανάδειξη της δημοτικής αγοράς. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε ανάδοχο στο έργο όπως είχα δεσμευθεί αρχικά. Μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι στους προγραμματισμούς μας. Το ΣΔΙΤ του οδοφωτισμού, το ΣΔΙΤ σκάνδαλο του οδοφωτισμού. Δεν θα σταματήσω να το λέω όσο και να ενοχλούνται κάποιοι. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν υλοποίησε η εταιρεία, η κοινοπραξία, τις δεσμεύσεις της αποκατάστασης της σωρίας παραλήψεων και λαθών και επειδή μιλούσαμε και μαζί προηγουμένως, μου λέτε σε αρκετά σημεία, για αρκετούς δρόμους και για μεγάλο διάστημα μένουν στο σκοτάδι, αυτά είναι αποτέλεσμα των λαθών και παραλήψεων της κοινοπραξίας στην αντικατάσταση των φωτιστικών μελέτ. Δεν τα αντικατέστησαν, δεν μας έδωσαν αυτά που έχουμε ζητήσει. Έγινε μία κίνηση, εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι ζητιάνος να ζητιανεύω και να επαιτώ για λογαριασμό του Δήμου. Είμαι ο Δήμαρχος, προστατεύω το δημοτικό συμφέρον, προστατεύω το δημόσιο συμφέρον, προστατεύω τους δημότες μας. Θα πάμε στα δικαστήρια. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν σας ανακοινώνω ότι ήδη έχει ληφθεί η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Ξεκινάμε τον δικαστικό αγώνα και όπου βγει. Δεν καταλαβαίνω από συμφέροντα. Open Mall. Είμαι στην ευτυχή θέση να σας πω ότι λάβαμε την τελική έγκριση από την διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης για το Open Mall. Προθεσμία 15 ημέρες ετάχθη στον εργολάβο να φέρει τα αναγκαία δικαιολογητικά να υπογραφεί η σύμβαση. Χθες ήταν παρόν σε άλλη σύσκεψη εδώ στο Δημαρχείο. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο το έργο μπαίνει μπροστά. Τι μπαίνει μπροστά να ξέρω, για να μην κάνω πλήρη ανάλυση του Open Mall. Η οδός Ερμού. Αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους καταστηματάρχες, εμπόρους της αγοράς και μου το θέτουν πάντα ως πρώτη στο μέλημα. Έχω δεσμευθεί και εγώ. Ξεκινάμε λοιπόν μέσα στο μήνα Ιούνιο, υπογράφουμε τη σύμβαση τις επόμενες 10 ημέρες, ο εργολάβος μου είπε και νωρίτερα θα έρθει να υπογράψει, και ξεκινάμε την ανακατασκευή τετράγωνο-τετράγωνο, όχι όλων μαζί, για να μην δημιουργούνται και προβλήματα, με την οδό Ερμού. Θα ακολουθήσει η Πυλαρινού και όλα τα υπόλοιπα που προβλέπονται στη μελέτη. Ζητήσαμε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 566.000 ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου. Ένα έργο πολύ σημαντικό, αναμένεται η έγκριση, ήδη έχουμε λάβει την προφορική έγκριση ότι θα ενταχθεί για να το δημοπρατήσουμε και πιστεύω μέχρι το φθινόπωρο να έχουμε και τον εργολάβο. Ήδη ξεκίνησε το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων του Δήμου. Μπήκε ο εργολάβος, ο ανάδοχος, και αναμένεται μέσα σε 2-3 μήνες να έχει ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση
όλων των φακέλων της πολεοδομίας, αυτό το χάλι που υπάρχει να είναι σε τρία διαφορετικά κτίρια, να ζητάει ο πολίτης τον φάκελο που είναι του 50, του 60 και του 70, στα περισσότερα, οι περισσότεροι να μην υπάρχουν. Τελειώνει αυτό το θέμα, ψηφιοποιούνται και ακολουθεί μετά τους φακέλους της πολεοδομίας, του πολεοδομίας Κορίνθου, ξεκινάμε τους φακέλους της υπηρεσίας, της διοικητικής υπηρεσίας, τους φακέλους του προσωπικού, των συνταξιούχων αλλά και των ενεργεία, 450 υπάλληλοι μόνιμοι αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου, να ψηφιοποιηθούν οι φάκελοι. Δημοπρατείται τις επόμενες ημέρες το έργο 4.100.000 ευρώ της οδοποιίας Κορινθίων για 2 έτη. Όπως είχαμε δεσμευτεί, οι εργολαβίες θα είναι σε διετές πρόγραμμα. 2 χιλιόμετρα κάθε κοινότητα περίπου, άλλοι θα είναι 1.700, άλλοι 2.200, δεν παίρνουμε και τη μεζούρα, θα έχουν κάθε χρόνο και θα αποφασίζει το τοπικό συμβούλιο πού θα γίνεται η οδοποία, είτε είναι άσφαλτος είτε τσιμέντο σε μερικά ορεινά χωριά, καθυπόδειξη των προέδρων και των τοπικών συμβουλίων, όπως βεβαίως και στην πόλη της Κορίνθου. Βέβαια, στην πόλη της Κορίνθου οφείλω να πω ότι είναι ένας οργασμός τώρα έργων, δεν θα έλεγα ότι είναι τις δημοτικές αρχές, και η Δημοτική Αρχή κάνει έργα, αλλά είχε αρνηθεί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή να δώσει εγκρίσεις, δεν ξέρω για ποιους λόγους, στον ΟΤΕ, στην ΝΟΒΑ, στην ΓΟΥΙΝΤΕ, όλες αυτές, Πάναφων, Κοσμοτέ και ΔΕΗ. Έχει μπει η ΔΕΗ, υπογειοποιεί όλα τα δίκτυα της πόλεως της Κορίνθου, όλα τα δίκτυα έχουν μπει. Το φυσικό αέριο περνάει για σύνδεση σε πρώτη φάση τα σχολεία, αλλά και γραμμές για μετέπειτα για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και οπτικών ινών. Όλα αυτά έχουν πέσει μαζί και δημιουργούν ένα πρόβλημα στην πόλη, αλλά δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς. Για να έχουμε απαιτήσεις υπηρεσιών πρέπει να γίνουν και υποδομές. Εγώ προσωπικά σαν δήμαρχος έδωσα την έγκριση σε όλους να μπουν μέσα, να τελειώνουμε επιτέλους με την βάσανα των έργων και να γίνουν μία και καλή τα σκαψίματα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε έτοιμους τάπητες. Μην μπαίνει σήμερα η ΔΕΗ, την επόμενη ο Δήμος, την επόμενη η ΔΕΙΑΚ και με την μεθεπόμενη το φυσικό αέριο. Αυτά τελειώνουν όλα. Επίσης, στα πλαίσια αυτά είμαστε σε αγαστή συνεργασία με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ πάει μπροστά, ο Δήμος εκτελεί το έργο προϋπολογισμού 2.800.000 τα πεζοδρόμια. Έχουμε ξεκινήσει από την Αδημάντου, τη Σισίφου και θα ακολουθήσουν Παλαμά, Σίνα, Νοταρά κλπ. Και στη συνέχεια θα γίνονται τα πεζοδρόμια, τα φωτιστικά σώματα, η φύτευση των δέντρων σύμφωνα με την μελέτη που έχει εκπονηθεί από την υπηρεσία του Δήμου και υλοποιείται. Οφείλω να πω βέβαια εδώ ότι ο ανάδοχος προχωράει χωρίς προσκόμματα εκ μέρους του, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε, δεν τον γνωρίζω για να σας πω και την αλήθεια, αλλά είναι γεγονός ότι έχουν κατατεθεί 2 λογαριασμοί στο Ταμείο Ανάκαμψης που ακούμε ότι βρέχει λεφτά, αλλά λεφτά δεν βλέπουμε, και ο ένας λογαριασμός είναι 2,5 μήνες, ο δεύτερος είναι 1,5 μήνα και λεφτά ακόμα δεν έχουμε πάρει στο Δήμο για να τα δώσουμε στον ανάδοχο. Οφείλω να τα λέω όλα. Ολοκληρώνεται αύριο η μελέτη με τον φυσικό χλωοτάπητα, έτοιμο φυσικό χλωοτάπητα, τον πιο σύγχρονο στην Ελλάδα όπως έχω δεσμευτεί, για το στάδιο της Κορίνθου, αλλά και για το βοηθητικό πίσω από τις κερκίδες, για την αντικατάσταση των 2 συνθετικών χλωοτάπητων στο γήπεδο των Αθηκίων και στο γήπεδο της Ξυλοκέριζας. Του χρόνου θα ακολουθήσουν άλλα 3 γήπεδα, σας είπα, θα είναι το Χιλιομόδι, έτοιμος φυσικός τάπητας, η Αρχαία Κόρινθος και ο Άσος, και θα ακολουθήσουν τα επόμενα. Δημοπρατείται λοιπόν, θα έρθει στη Δημοτική Επιτροπή τις επόμενες 10 ημέρες με την ολοκλήρωση της μελέτης. Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί. Είναι έτοιμοι 3 από τους 10 που δουλεύονται αυτή τη στιγμή και μιλάμε για την ανάπλαση στην παραλία Καλάμια, μιλάμε για τη διαμόρφωση των 3 εισόδων της πόλεως από το Δέλτα μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή, από τον Προαστιακό μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή και από το τέλος της πόλεως ή από την αρχή, αν θέλετε,
άντε ας το λέμε Καπαγερίδη, μέχρι και τον Απόστολο Παύλο. Και η τρίτη είναι η ανάπλαση του κέντρου της πόλεως που πιάνει δικαστικό μέγαρο, περιβολάκια, πεζόδρομους και Φλίσβο, να μας πούν νέες ιδέες τι θα κάνουμε. Αυτοί ζητάμε έγκριση την επόμενη εβδομάδα από το Υπουργείο, δυστυχώς έχουμε και αυτές τις εγκρίσεις, και βγαίνουν στον αέρα με τη συγκρότηση των αναγκαίων επιτροπών που τρεις ή τέσσερις είναι από το Υπουργείο Ενέργειας και από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και οι υπόλοιποι είναι τοπικοί εξειδικευμένοι επιστήμονες για να είναι στην Επιτροπή να καταλήξουμε στις καλύτερες ιδέες, αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί ιδεών με βραβεία. Και βάσει αυτών θα προχωρήσουμε. Ο ένας, σας λέω ήδη ότι τέλος του χρόνου ελπίζω να έχουμε εγκεκριμένο το αποτέλεσμα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την παραλία Καλάμια, γιατί έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση σε πρώτη φάση 3 εκατομμύρια για την ανάπλαση. Θα είναι η πρώτη ανάπλαση από την κατασκευή του παραλιακού πεζόδρομου που έγινε επί Τάκη Δαλακλείδη, πιθανόν και επί Κουίνη ένα μέρος ή τα βασικά τουλάχιστον, και Θωμά Θωμαΐδη. Έκτοτε δεν έχει γίνει άλλη γενναία ανάπλαση, θα είναι με αυτήν την μελέτη. Επίσης, υποβάλαμε έτοιμα 1 εκατομμύριο χρηματοδότηση στο Υπουργείο Μετανάστευσης στα πλαίσια των ανταποδοτικών τελών για την κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στην Οδό Αγίας Άνης από τη συμβολή με την Οδό Ανδρούτσινη, περιοχή που πλημμυρίζει όσοι θα περνάτε, μέχρι και το τέλος της μάντρας του στρατοπέδου στην Οδό Εφήρας, και την κατασκευή 2 πλατιών. Η μία είναι στο οικόπεδο Ιδρύματος Νικολάου επί της συμβολής των οδών Ανδρούτσου και Αγίας Άνης, και η δεύτερη το 674 οικοδομικό τετράγωνο που είναι πράσινο και χώρο στάθμισης στην περιοχή της Μπαθαρίστρας, δίπλα από το χώρο του στρατοπέδου όπου είναι και οι δύο δομές. Τα πεζοδρόμια σας είπα, το έργο της ανάπλασης του σιδηροδρομικού σταθμού προχωρά πολύ δυναμικά πλέον με τον ανάδοχο. Έχουμε ξεφύγει από το ποσοστό του 30% όταν παραλάβαμε και είναι σε πολύ μεγαλύτερο ρυθμό. Ο εργολάβος έχει δεσμευτεί ότι μέχρι το Οκτώβριο θα το παραδώσει το έργο. Φαίνεται ότι πάει καλά, εύχομαι και ελπίζω να μην έχουμε κανένα εμπόδιο. Τα λεφτά είναι δεσμευμένα σε κονδύλι του Δήμου, είναι του Δήμου πόροι και άρα δεν φοβάμαι κάποια χρηματοδότηση. Έχουμε προβλήματα με το έργο της ανάπλασης του παραλιακού πάρκου κάτω Άσου με τον ανάδοχο. Δεν προχωράει όπως είχε δεσμευτεί. Έχω δηλώσει κατ' επανάληψη ότι δεν καταλαβαίνω από εργολαβικά συμφέροντα. Κοιτάει τη δουλειά του, ο Δήμος τη δουλειά του. Θέλω να ολοκληρώσει. Παρατάσεις επί παρατάσεων δεν θα δίνονται. Δίνω μήνυμα λοιπόν και στον εργολάβο αλλά και σε άλλους εργολάβους. Αυτό που έχω δηλώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρατάσεις τελειωμένες. Το έργο θα το κλείσουμε. Έστω στη φάση που είναι σήμερα, αν δεν δεχτεί ο εργολάβος να το κλείσουμε, θα πάμε στη διαδικασία έκπτωσης. Δεν πάει άλλο. Άλλο ένα καλοκαίρι αυτός ο πανέμορφος τόπος δεν θα είναι έτοιμος να δεχτεί τον κόσμο, 2 χρόνια τώρα, να δεχτεί τον κόσμο της περιοχής. Δίνω το μήνυμα να τελειώσει άμεσα. Αλλιώς καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Πλατεία Κλένιας ξεκίνησε με εμάς αυτό το έργο και ήδη είναι στη φάση κατασκευής. Κόμβη ΝΕΟΑΚ. Μέχρι σήμερα ακούγαμε λόγια για 5 κόμβους, ακούγαμε λόγια για 3 κόμβους, ακούγαμε για 2. Δεν είχε γίνει σύμβαση για κανέναν κόμβο από πλευράς του Δήμου. Προχωράμε στην σύμβαση, στην ανάθεση και σύμβαση για 2 κόμβους. Εφόσον μας παίρνει, γιατί έρχονται μελετητές και μας λένε ότι δεν παίρνει τους κόμβους αυτούς που θέλουμε, μεταξύ εκεί και το αθλητικό κέντρο Καλλιθέας και Συνοικισμού, και ο δεύτερος όπου το Κονάκι, μεταξύ Αγίας Άννας και Νεάπολης. Περιμένω να μου δώσουν τις τελικές τους προτάσεις για να προχωρήσουμε στην ανάθεση. Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Κορίνθου. Όπως ξέρετε, έχει κολλήσει το θέμα. Και γιατί κόλλησε? Ο εργολάβος έχει μια σύμβαση από το 2020, ένα 300 περίπου, με το ΦΠΑ 1,5.
δεν δέχεται να συνεχίσει με αυτές τις τιμές. Κατανοητό από μία πλευρά, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί πάνω από 100%. Ο σίδερος ήταν 0,40, έχει πάει 1,10. Το μπετό ανάλογα. Ψάχνουμε μία λύση με τον Περιφερειάρχη, με τον κύριο Πτωχό, να μου δώσει νέα χρηματοδότηση, να προχωρήσουμε, για τον ίδιο χώρο πάντα μιλάμε, σε μελέτη κατασκευή του συγκεκριμένου, στο συγκεκριμένο χώρο, νέου κτηρίου με τις ίδιες προδιαγραφές, αλλά τις νέες τιμές της αγοράς σήμερα. Η προμελέτη ολοκληρώνεται από την υπηρεσία. Περιμένω να ακούσω με ανοιχτά αυτιά και την καλή πρόταση από τον Περιφερειάρχη. Πιστεύω μέχρι την επόμενη εβδομάδα να έχουμε αποτέλεσμα. Θέλω να πιστεύω θα είναι θετικό. Αν δεν είναι θετικό, θα ακολουθήσουμε τις διαδικασίες που είχαμε πει προεκλογικά για νέο χώρο και νέα χρηματοδότηση. Κολυμβητήριο. Είδατε, με τον πρώτο μήνα που πήραμε έγκριση προϋπολογισμού, ήδη έχει αναβαθμιστεί ο χώρος του κολυμβητηρίου, αλλά το κυριότερο, μπήκαν και νέοι βατήρες που είναι από τους πλέον σύγχρονους που θυμίζουν κανονικά κολυμβητήρια. Οι βατήρες που υπήρχαν ήταν από την ίδρυση του κολυμβητηρίου δεκαετία του 80. Κάτι γίνεται και εκεί. Κάτι κάνουμε και στον αθλητισμό. Προχωράμε στην ανάθεση εκπόνησης μελέτης, γιατί θέλω να λέμε αλήθειες, για το αθλητικό κέντρο της Καλλιθέας. Μέχρι σήμερα ακούγαμε και τι δεν ακούγαμε. Βαρδινογιάννιο, στάδιο, κλειστά γυμναστήρια, τένις, τα πάντα. Τα πάντα όλα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος. Λοιπόν, το Βαρδινογιάννιο σας είπα δεν έχει δώσει καμία έγκριση και ούτε θα δώσει. Μελέτης δεν υπήρχαν. Το μόνο που υπήρχε ήταν ένα σχέδιο, όπως σας το λέω, ένα σχέδιο που είχαν βάλει μέσα σε ένα α4 τον χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου, του χώρο κλειστού γυμναστηρίου και τον χώρο των τένις. Και αυτό το σχέδιο πήγανε και ζητήσανε έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Το έργο, όταν θα γίνει, αν γίνει, να γίνει με το σύστημα μελέτη κατασκευή. Ούτε προκαταρτική μελέτη, ούτε μελέτη, ούτε οριστική μελέτη. Αναθέτουμε λοιπόν τη μελέτη, την προμελέτη, η οποία δηλώνω ότι θα περιλαμβάνει τα εξής. Θα έχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου όπως έχουμε δεσμευτεί, θα έχει 4 ή 6 γήπεδα, συζητάμε με τους αρμόδιους γιατί λένε με τα 4 γίνονται μόνο πανελλήνιοι αγώνες, με τα 6 γίνονται διεθνείς αγώνες, θα το δούμε, και μένει και χώρος πρασίνου περιπάτου αναψυχής περιμετρικά. Αυτή η μελέτη θα ανατεθεί από εμάς σε μελετητή να την έχουμε για να μπορούμε να διεκδικήσουμε χρήματα. Σήμερα δεν υπάρχουν, το τονίζω, όμως τα γήπεδα τένις τέλος του χρόνου στον επόμενο προϋπολογισμό, αν είναι στον προϋπολογισμό τον προηγούμενο, στο ύψος του προϋπολογισμού που ήταν 1.400 αν θυμάμαι καλά, θα τα δημοπρατήσουμε με πόρους του Δήμου. Αν ξεφεύγουν πάρα πολύ, θα αναζητήσουμε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Συγγνώμη, τα 4 ή 6 γήπεδα θα είναι τένις. Τα 4 για τένις. Για τένις. Τένις. Λοιπόν, πνευματικό κέντρο Χιλιομοδίου. Είχε γίνει μια προκαταρκτική μελέτη από τον Ανδρέα το Σκούρτη επί εποχής Χρήστου Χασικίδη. Αναβαθμίζεται η μελέτη, θα είναι μόνο πνευματικό κέντρο, αφού φυσικά τροποποιήσουμε και το σχέδιο όπως σας προείπα. Ανατίθεται η μελέτη ή οριστική για να βρούμε χρηματοδότηση να κατασκευάσουμε το πνευματικό κέντρο Χιλιομοδίου. Αντίστοιχα, πνευματικό κέντρο Λεχαίου περιμένουμε να εγκριθεί η τροποποίηση του σχεδίου από χώρος πρασίνου σε οικοδομικό για να κατασκευάσουμε το, να εκπονήσουμε τη μελέτη και να κατασκευάσουμε το έργο. Αντίστοιχο πρόβλημα, σας λέμε και τον πόνο μας, είχαμε πει να κάνουμε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το πολιτιστικό κέντρο του Άσου και τι διαπιστώσαμε, ότι το οικόπεδο είναι το μισό. Για να πω την αλήθεια, είχε διαπιστωθεί από εμέ όταν έκανα την καταγραφή του αρχείου ακινήτων του Δήμου το 2014-2015, είχα διαπιστώσει ότι στο ΚΑΕΚ του Δήμου είχε καταχωρηθεί μόνον η μισή έκταση, ενώ η υπόλοιπη φαινόταν σε ιδιώτη. Έδωσα εντολή, αλλά από τότε απεχώρησα και δεν έγινε τίποτα μέχρι σήμερα, να αποκατασταθεί και φοβάμαι ότι θα χρειαστεί και δικαστική εμπλοκή.
Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να αναθέσουμε σήμερα την μελέτη αν δεν ξεκαθαρίσει το διοκτησιακό καθεστώς. Μιλάω ότι υπάρχει συμβόλαιο του Δήμου που είχε αγοράσει επί Γιώργου Πίσκοπου, είχε αγοράσει τον χώρο από τον αγροτικό συνεταιρισμό Άσου. Πώς εξαφανίστηκε και πώς δεν καταχωρήθηκε, αυτό ας το βρουν άλλοι. Ήδη ξεκινάμε τον αγώνα, βάζαμε δικηγόρο, έχουμε βάλει μία δικηγόρο να το ψάξει και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες να υλοποιηθεί. Το μουσικό σχολείο προχωρά πάρα πολύ καλά, είμαι ικανοποιημένος, έργο ενταγμένος στο πρόγραμμα Τρίτσης, πάει στην προθεσμία μέχρι σήμερα τουλάχιστον που αναφέρει το έργο. Για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς σας τα είπα, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, είπαμε πάρα πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.